Με χειροπέδε και ένα βαρύ κατηγορητήριο, ο επίορκο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματο οδηγήθηκε το μεσημέρι στον Ισαγγελέα, συνοδευόμενο από αστυνομικού τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που ξετήληξαν το κουβάρι τη δράση του με τη βοήθεια του υπερκοριού. Ο 47χρονο λιμενό σταθμάρχη του Νότου δρούσε απροκάλυπτα και μεταχειριζόταν κάθε μέσο για να έρχεται σε επικοινωνία με καπετάνιου των πλοίων που περνούσαν από τα νότια παράλια τη Κρήτη, αποσπώντα εκβιαστικά χρήματα είτε καπνιδιά. Προϊόντα, για να μην κοπούν στην επιθεώρηση είτε να μην ελεγχθούν καθόλου. Θα επιθεωρηθείτε. Θέλετε να επιθεωρηθείτε. Επέβαλε ανύπαρκτα τέλη αλλά και τα ρήφα για την αποβίβαση ναυτικών που κειμενόταν από 400 έως και 2.000 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο του είχε αφαιρεθεί η ιδιότητα του επιθεωρητή σκαφών και κάθε πρόσβαση στο σύστημα θέτης, το οποίο παρακολουθεί τα στίγματα των πλοίων και τους ελέγχους τους οποίους υποβάλλονται. Υπάρχουν δύο κακορυγηματικές πράξεις που είναι η κατηγορία τη δωροληψία κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση. Και υπάρχει και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο σαν δύο βασικέ κατηγορίε. Υπάρχει και η λαθρεμπορία όσον αφορά. Τα τσιγάρα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Απαιτούσε γρηγορόσημο για να μην μπλέξουν στην επιθεώρηση και καθυστερήσει ο απόπλου. Ζητώντα χρήματα που έπαιρνε σε κλειστού φακέλου είτε μεγάλε παρτίδε με αδασμολόγητα τσιγάρα. Έβαζε μάλιστα τα μέλη του πληρώματο κάθε σκάφου να του τα μεταφέρουν μέχρι το Ηράκλειο όπω αποκαλύπτει το περιεχόμενο τη δικογραφία. Πε του καπετάνιου να δώσει ό,τι θέλει. Δεν γνωρίζουμε απολύτω τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Εμείς δεν γνωρίζουμε σαν υπηρεσία τίποτα. Μάλιστα, στι έρευνε που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν 594 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία. Η δικογραφία Κόλαφο αποκαλύπτει τη δράση του 47χρονου, ο οποίο μάλιστα επιχειρούσε να επενδύσει μαύρο χρήμα σε πολυτελεί βίλε και επενδύσει για τι οποίε προσπαθούσε να εξασφαλίσει ακόμη και επιδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, όπω προκύπτει από διαλόγου φωτιά που έχουν στα χέρια του οι αδιάφθοροι. Οι επικοινωνίε του με υπάλληλο εταιρεία που Ετοιμάζει φακέλου επιχειρήσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι χαρακτηριστικέ, καθώ ενημερώνει την υπεύθυνη του φακέλου ότι διαθέτει ήδη 200.000 σε και 40.000 ευρώ σε ομόλογα, αλλά και μετοχέ κατασκευαστικών εταιριών. Είναι δηλαδή τα 180. Τα 200 πες είναι μετρητά. Ωραία, ωραία! Και καμιά σαρανταριά σε ομόλογα. Βασίζεται σε άρση απορρίτου επικοινωνιών επιδίμηνων. Και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε, παιδιά, θα τα πούμε αναγκαστικά στην ανάκριση όταν έχουμε και εμεί προετοιμαστεί και έχουμε λάβει γνώση του ογκοδέστα του φακέλου τη δικογραφία. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Πρέπει να δούμε, να δούμε, τη δικογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Το καμπανάκι του κινδύνου φαίνεται να ήχησε πριν από περίπου ένα χρόνο όταν του αφαιρέθηκε η άδεια επιθεωρητή. Σκάφο το οποίο φαίνεται να είχε επιθεωρήσει και βεβαιώσει ότι είναι αξιόπλο, ακινητοποιήθηκε στην Ιταλία. Εκεί οι λιμενικέ αρχέ εντόπισαν περισσότερε από 40 παραβάσει. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει διακριβωθεί η εμπλοκή του σε τουλάχιστον 7 περιπτώσει από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 εκπρόσωποι εταιριών. Ο λιμενικός απολογείται την Παρασκευή για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία και παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα.